Συγχωρέστε με ότι θα πω μερικά λόγια και ύστερα θα αναχωρήσω για την διάσκεψη των Προέδρων που υπάρχει στη Βουλή και έχει κάποια πολύ κρίσιμα ζητήματα. Είναι είτε έτσι ταλλιώς παρούσα και η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η συντρόφισσα η Μαρία Κανελοπούλου, εκ μέρους μας, όπως επίσης και όλοι οι ΕΚΕ των δικαιωμάτων έχουν ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και θα έχουν την παρουσία τους όπου χρειαστεί και σε επίσκεψη στον Κώστα και στην περαιτέρω δημοσιοποίηση για να δυναμώσει το κίνημα αλληλεγγύης. Απλώς κάποιοι εξ αυτών βρίσκονται ως δικηγόροι τώρα στην συζήτηση για τη λίστα Λαγκάρτ. Δηλαδή γίνονται ταυτόχρονα κάποια πράγματα. Γι' αυτό δεν είμαστε όλοι και όλες όσοι θα θέλαμε να είμαστε παρόντες. Θέλω ευθέως να σας πω ότι η δικιά μας δραστηριότητα στο επίπεδο της Βουλής ξεκινάει, έχει την αφετηρία της στο ότι διαπιστώνουμε μία βάναυση προσβολή του περιδικαίου αισθήματος της κοινής γνώμης, του λαού μας, της νεολαίας σήμερα μέσα στις συνθήκες κρίσης κτλ. Περί αυτού πρόκειται. Ό,τι ερωτήσεις και αν κάνουμε, ερωτήσεις, επερωτήσεις, αυτό που λέγεται κοινοβουλευτικός έλεγχος, που είναι και ένας τρόπος να, είτε να διευκρινίζονται ζητήματα είτε να έρχονται στη δημοσιότητα, απαντιόνται με ένα στερεότυπο τρόπο από τις αρχές, εν προκειμένου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με άλλες τέτοιες αρχές. Λένε δηλαδή ότι προς Θεού μην παρέμβετε στη δικαιοσύνη, υπάρχει απόφαση θεσμικού αρμόδιου οργάνου, με αυτό που κάνετε γίνεστε πολιτικά συμμέτοχοι και αλληλέγγυοι. Αυτός ο χώρος, είδατε και χθες πολιτικές ανακοινώσεις που υπήρξαν από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, είναι ιονίφιλο τρομοκρατικός ή οτιδήποτε άλλο. Θέλουν ακριβώς να ξεφύγουν από το κρίσιμο ζήτημα αυτό της βίαιης, της έντονης προσβολής του περιδικαίου αισθήματος που υφίσταται αυτή τη στιγμή ένας ολόκληρος κόσμος στο όνομα και στο πρόσωπο και στην κατάσταση του Κώστα του Σακά μέσα σε ένα περιβάλλον που θα ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό, πολύ διαφορετικά και με βάση και την ισχύουσα νομοθεσία και η δικιά του υπόθεση με τον ίδιο σε κατάσταση που να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του έξω από προφυλακίσεις, πόσο μάλλον από παρατεταμένες προφυλακίσεις, να μπορεί ας πούμε να διεξαχθεί η υπόθεσή του. Πρόκειται περί μιας υποκρισίας, καθημερινά την αντιμετωπίζουμε, σας επαναλαμβάνω ως απάντηση, δεν τρομοκρατούμεθε και θα κάνουμε ό,τι πρέπει από την πλευρά μας να δυναμώσει αυτό το κίνημα αλληλεγγύης και να μην τρομοκρατηθεί και να μην φοβηθεί ευρύτερο ο κόσμος και κυρίως και το ίδιο το παιδί αυτό, ο ίδιος ο Σακάς, να στηριχθεί στην αλληλεγγύη που είναι το μόνιμο και το βασικό όπλο ας πούμε για όσους διεκδικούν τα δίκια τους και να μπορέσει σε μια πορεία που έχει πολλές διαφορετικές στάσεις και όχι μία και έξω να μπορέσει πραγματικά από την πλευρά του ελεύθερος να διεκδικήσει αυτά που πρέπει να διεκδικήσει. Για ό,τι χρειαστεί σε συνεργασία με τους δικηγόρους, με τη γιατρό, με τους γονείς θα είμαστε πολιτικά και όχι μόνο αλληλέγγυοι.